Έτσι είναι η εκπομπή. Συγκροτημένη συζήτηση. Εάν δηλαδή δεν μπορείτε να δείτε άποψη, μη με καλύτερη. Όχι, πάρε την επιχειρηματική. Μη με καλύτερη. Το λέτε και το παραλαμβάνετε. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιο είναι υπερασπιστή. Προσωποποιεί την κυβέρνηση και έχω να πω. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Είμαι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι κυβερνητικό βέβαιο. Θα ήθελα να με βοηθήσετε. Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να με βοηθήσετε. Θα ήθελα να με βοηθήσετε. Να όχι, εσείς να βοηθήσετε, αλλά να μιλήσω. Ναι, βεβαίως. Έχετε αντιληφθεί ότι δεν με αφήσατε να αρθρώσω μία πείτε λέξη. Το, πείτε αυτή είναι η δημοκρατικότητα. Εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Εγώ θα σας προστατέψω. Δεν είμαστε δημοκράτες εμείς γι' αυτό. Τι να σας πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, εσείς είπατε. Ας μιλήσει παρόλα. Λοιπόν, επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2 Δεκεμβρίου 1991. Μήπως θυμόμαστε ποιος ήταν πρωθυπουργός και ποιος υπουργός εξωτερικών. Κύριος Σαμαράς. Έχει κανονισμό σε ΟΚΟ 35-67-91. Αναφέρεται στη Μακεδονία για την γειτονική μας χώρα. Διαβάστε το ολόκληρο. Λοιπόν, όταν αυτό το κομματίδιο το καθεστώτος εφαρμόζεται, διότι δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στη Μακεδονία. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει επαρχία της Ιουγκοσλαβίας. Υπάρχει Μακεδονία ως επαρχία της Ιουγκοσλαβίας. Δεν γίνεται έτσι. Διαβάζουν όλα. Κύριε Σταμάτη, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Σας παρακαλώ. Πατάτε στο θυμικό του. Δεν ακούγεται κανείς. Δεν αφήνετε τον κόσμο να ενημερωθεί. Και αυτό βέβαια θα το βρείτε μπροστά σας. Εμείς ζητάμε το μπροστά σας. Εμείς ανανάβουμε στο μπροστά σας. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, όταν ένα ζήτημα στο σήμερα επί Υπουργέ Σαμαρά έχει μπει φαρδιά πλατιά. Μάλιστα. Η φαρδιά πλατιά υπογραφή του σε δημοκρατία της Μακεδονίας στην γειτονική μας χώρα. Και στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Και στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Μαζί ήταν. Και ο κύριος Αΐμνητος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του είχε πει ότι τι να κάνουμε, ήταν νεαρός, δεν είχε πείρα. Του είχε πει, το θυμάστε καθαρά, ξεκάθαρα νομίζω όλοι, ότι του είπα, λέει του Σαμαρά, τώρα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο Δημοκρατία της Μακεδονίας και εγκαλούν εμάς σήμερα. Θέματα που δεν τα ξέρετε και σας τα έχουν βάλει στο μυαλό. Όχι, όχι, όχι. Είστε άσχετος με αυτό το θέμα. Εγώ που έζησα τα γεγονότα, τα ακούω αυτά και γελάω. Είστε γραφικοί. Ο Σαμαράς έρχεσαι ένα πρόβλημα, εντάξει. Όμως δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Κύριε, τον κόσμο τον ενδιαφέρει. Όταν δεν χαρακτηρίζετε τους πολίτες, δεν σας χαρακτηρίζουν. Τώρα τι κάνετε. Βεβαίως. Λοιπόν, η από εδώ πλευρά είναι και μόνο ότι. Κύριε Σταμάτη, πάτε 30-40 χρόνια πίσω και είναι αδυναμία να δικαιολογήσετε σήμερα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και άλλα. Αφήσατε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος της Βουλής. Προσπαθεί ο Γιώργος να έχει προβλήματα. Ναι, έχει την από εδώ από εδώ πλευρά. Εμένα προσωπικά ως παρουσιαστή της εκπομπής δεν με εκφράζει αυτή η κουβέντα. Με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, όχι τα επιχειρήματά σας, έχει δικαιώματα να πείτε ό,τι θέλετε. Μιλάτε ο ένας επάνω στον άλλο και δεν μπορεί να καταλάβει. Κύριε Μάνου, και μετά στον κύριο Ξητήδη που δεν έχει μείνει καθόλου και στους δύο συναδέλφους μου. Εδώ σημαίνει όμως και κάτι άλλο. Στο οποίο ίσως έχουμε ευθύνη όλοι μας. Οι απόψεις βλέπετε ότι είναι διαμετρικά.